Γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Είναι η τρίτη φορά που γυρίζω αυτό το βίντεο. Έχω ξεστήσει τα φώτα, ήμουν σίγουρη ότι είναι όλα εντάξει. Και δεν ήταν. Δεν πειράζει όμως, δεν πτωούμε. Το βίντεο πρέπει να ανέβει σήμερα. Έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτές τις μέρες και να ανεβάζω κάθε μέρα βίντεο και δεν θέλω να τα παρατήσω τώρα γιατί απλά κάτι μου πήγε στραβά. Έχα κρακιά να φεραντί, θα πεθάνω. Σήμερα θα κάνω ένα διαφορετικό βίντεο. Ήθελα να κάνω μια κριτική βιβλίου. Γενικά δεν μου αρέσει να συμπτύξω 4-5 βιβλία σε ένα βίντεο. Είμαι ένας άνθρωπος που με απορροφά πάρα πολύ το εκάστοτε βιβλίο που διαβάζω και κάνω μετά λίγη προσπάθεια να το ξεπεράσω σαν ιστορία, ειδικά αν με έχει αγγίξει, και να προχωρήσω σε ένα επόμενο βιβλίο. Διαβάζω πολύ γρήγορα το βιβλίο που θα ξεκινήσω, αλλά μετά δεν ξεκινάω στο καπάκι επόμενο. Θέλω λίγο χρόνο να οριμάσει μέσα μου. Διαβάζω τα πάντα, ιστορικά, αστυνομικά, ερωτικά, νουβέλες, διηγήματα, μυθιστορήματα, ποίηση, τα πάντα. Είμαι λίγο του, ή του ύψους ή του βάθους, ή της πολυκουλτούρας ή του πολυπάτου. Θα πιάσω καζατζάκι και μόλις γκώσω από την πολυκουλτούρα θα πέσω στη Δημουλίδου. Συγγνώμη κυρία Δημουλίδου. Γενικά δεν έχω το κόμπλεξ να πω ότι κάτι δεν είναι ποιοτικό, οπότε θα το διαβάσω. Το διαβάσω τα πάντα. Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που το έχω εδώ. Είναι λίγο κακοποιημένο γιατί η μαμά μου το είχε 20 χρόνια μέχρι να το πάρω εγώ στα χέρια μου και το είχε δανείσει και σε πολύ κόσμο. Και είναι το «Ποτέ χωρίς την κόρη μου» του William Hofer. Όπως το τα διηγήθηκε η Μπέτι Μαχμουντή, η οποία είναι η ίδια η ηρωίδα του βιβλίου. Γενικά να σας πω λίγο ότι μου αρέσει το βιβλίο και σαν αναγνώστρια, αλλά επειδή γράφω και εγώ η ίδια, και δεν θέλω να ακούσει ψωνίστικο τώρα αυτό, αλλά σπούδασα δημοσιογραφία ακριβώς για αυτό το λόγο, για το πάθος μου και για την αγάπη μου για τη συγγραφή, δεν εξελίχθηκε όπως το περίμενα. Πίστευα ότι θα είμαι θαμμένη σε βιβλία και σε άρθρα και θα γράφω όλη μέρα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι δημοσιογραφία όπως τη φανταζόμουν εγώ. Γι' αυτό και δεν το συνέχισα. Όμως, ακολούθησα κάποια σεμινάρια δημιουργικής γραφής, έχω γράψει κάποια πράγματα η ίδια και γενικά τα βιβλία που θα πιάσω στα χέρια μου τα κοιτάω και τεχνικά, αλλά τα κοιτάω φυσικά και σαν μια απλή αναγνώστρια. Και αυτό θέλω να κάνουμε εμείς μαζί. Θέλω να το δούμε λίγο αυτό σαν ένα book club, όπως κάνουν στην Αμερική, και απλά μιλάμε σαν φίλες για το βιβλίο που έχουμε διαβάσει και το πόσο μας αρέσει και πόσο όχι. Θα σας πω λίγο για την περίληψη του βιβλίου, λίγο για την ιστορία του βιβλίου και θα μιλήσουμε μετά και για τη δική μου άποψη. Το βιβλίο λοιπόν μας το αφηγείται η ίδια η Μπέτι Μαχμουντή, της οποίας είναι ένα ψευδώνυμο αυτό. Η Μπέτι είναι Αμερικανίδα, παντρεύεται στην Αμερική, γνωρίζει στην Αμερική και παντρεύεται έναν Ιρανό γιατρό, με τον οποίο ζει μια φυσιολογική ζωή, κάνει ένα κοριτσάκι και όταν το παιδί τους είναι 5 ετών, αποφασίζουν να πάνε για διακοπές το καλοκαίρι στην Τεχεράνη, στο Ιράν, από όπου κατάγεται ο άντρας της. Εκεί λοιπόν βρίσκεται δέσμια αυτού του ανθρώπου και της οικογένειάς του, μην μπορώντας να φύγει από τη χώρα χωρίς τη δική του γραπτή συνένεση. Πέφτει θύμα σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, και της δίνεται η ευκαιρία να φύγει, αρκεί να αφήσει την κόρη της πίσω, εξού και ο τίτλος του βιβλίου. Δεν αφήνει όπως φαντάζεστε την κόρη της πίσω και αρχίζουν τα μεγάλα της προβλήματα και η Οδύσσεια, όπως λέει πολύ σωστά εδώ πίσω στην περίληψη, μέχρι την διαφυγή της και τη διαφυγή της κόρης της βέβαια. Αυτή λοιπόν είναι η περίληψη του βιβλίου. Ο συγγραφέας, να σας πω, ότι γράφει σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, δηλαδή μας αφηγείται η ίδια η Μπέτι. Είναι μέτρ αυτός ο άνθρωπος στο να γράψει μία περιπέτεια δράσης και να προχωράει πολύ γρήγορα. Βέβαια, τον βοηθούν πάρα πολύ οι εικόνες που του δίνει η ίδια και τα δεδομένα που του δίνει και αυτά με τα οποία έχει να δουλέψει εκείνος. Μας δίνει το ένα
δεδομένο μετά το άλλο, δηλαδή προχωράει ο χρόνος γρήγορα με πολλά πράγματα να συμβαίνουν, γυρνάνε οι σελίδες του βιβλίου πολύ γρήγορα, είναι ένα βιβλίο που δεν το βαριέσαι, δεν κάνει κοιλιά, πολύ ρεαλιστικές εικόνες, είναι πολύ γραφικός, πολύ γλαφυρός, έχει μια πλαστικότητα στη γραφή του και νομίζεις ότι είσαι μέσα και εσύ και τα βλέπεις αυτά τα οποία σου περιγράφει και αυτό το κάνει ακόμα πιο ρεαλιστικό και πιο ομό. Και αυτό το κάνει και πιο συγκλονιστικό στην περιγραφή των συνθήκων στις οποίες ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και ότι έχει υποστεί η ηρωίδα ψυχολογικά και σωματικά. Να πω εδώ ότι φυσικά, επειδή είναι μία αυτοβιογραφία, είναι υποκειμενική η σκοπιά της ηρωίδας. Δεν μιλάμε για ένα σκιαγράφημα των Ιρανών, όπως πολλοί μπορεί να το δούνε και να πούνε «Α, είναι ένα ρατσιστικό βιβλίο γιατί μας δείχνει πόσο κακοί είναι οι Ιρανοί». Δεν θέλει να δείξει πόσο κακοί είναι οι Ιρανοί, πόσο κακοί είναι οι Μουσουλμάνοι, πόσο καλοί είμαστε εμείς, εκείνοι κτλ. Δείχνει απλά τη σκοπιά μιας κακοποιημένης γυναίκας από το σύζυγό της και από την οικογένειά του, μιας γυναίκας παγιδευμένης που δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανένα της γνωστό, που δεν μπορεί να φύγει, δεν μπορεί να έχει καμία ελευθερία του λόγου και των πράξεών της. Λοιπόν, η γυναίκα δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να περιγράψει τα γεγονότα θετικά. Έχει έναν αρνητισμό όλο το βιβλίο και είναι λογικό τη στιγμή που έχει περάσει τα όσα πάθη έχει περάσει στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Είναι ένα βιβλίο που θα σας καθυλώσει, πιστεύω εγώ. Έχει εικόνες οι οποίες σου μένουν στο μυαλό και δεν μπορείς να τις ξεχάσεις. Είναι μια εικόνα που δεν θέλω να σας την πω για να μην σας το χαλάσω αν δεν το έχετε διαβάσει και θέλετε να το διαβάσετε, η οποία εμένα προσωπικά δεν μπορεί να μου φύγει από το μυαλό και έχει να κάνει με την αντισύλληψη. Όταν το διαβάσετε ή όσους το έχετε διαβάσει θα καταλάβετε τι εννοώ. Πραγματικά αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω και δεν το ξεχάσω πιστεύω. Είναι ένα βιβλίο που μου σύστηνε συνέχεια η μαμά μου να διαβάσω και μου λέει ότι όταν μεγαλώσεις και γίνεις μάνα θα το διαβάσεις αυτό για να δεις τι θυσίες έχω κάνει εγώ για σένα. Εγώ γελούσα, αλλά πραγματικά δείχνει το δεσμό μιας μάνας με το παιδί της, πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση και το τι θυσίες μπορεί να κάνει μια μάνα να θυσιάσει την ίδια της τη ζωή, την ελευθερία της για το παιδί της. Για να μείνει μαζί της. Όχι για να την προστατεύσει, το παιδί δεν ήταν σε κάποιο κίνδυνο, αλλά για να μείνουν μαζί. Αυτό δείχνει τόση αγάπη, που εμένα με άγγιξε πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται να είστε μαμά για να ευαισθητοποιηθείτε από κάτι τέτοιο. Όλοι μας έχουμε σχέση με τη δική μας τη μαμά. Δεν χρειάζεται να είστε ίδιες μαμάδες. Πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο που αξίζει να το διαβάσει ειδικά ο γυναικείος πληθυσμός, ακόμα και από την εφηβική ηλικία, έχει μέσα εικόνες που είμαι σίγουρη ότι ξέρετε περισσότερα πράγματα στα 17 σας από αυτά που λέει μέσα το βιβλίο, και καλό είναι να βλέπουμε και κάποια πράγματα ακραία που μπορεί να μας συμβούν, γιατί αυτό μπορεί να συμβεί στην οποιαδήποτε. Το ότι έγινε στο Ιράν δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει δίπλα μας, στη διπλανή πόρτα. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να είμαστε όλες ευαισθητοποιημένες, είναι το οικογενειακή βία και πόσο εγκλωβισμένες μπορεί να νιώθουν κάποιες γυναίκες. Το βιβλίο είναι 460 σελίδες, είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για μένα είναι ένα μεσαίο βιβλίο, μ' αρέσουν ακόμα και μεγαλύτερα τα βιβλία, τα απολαμβάνω έτσι, να είναι χορταστικά. Πιστεύω ότι οι σελίδες του γυρίζουν τόσο γρήγορα και δεν θέλετε να το αφήσετε, γιατί συνέχεια συμβαίνουν πράγματα, συνέχεια σας δίνει τροφή για κάτι καινούριο, δεν είσαι με τους χαρακτήρες με τον τρόπο που τους... όχι με τους χαρακτήρες, με την ίδια την ηρωίδα και με την κόρη της, δεν είσαι και δεν θέλεις να το αφήσεις από τα χέρια σου το βιβλίο, οπότε είναι ένα βιβλίο που θα σύστηνα σε δικούς μου ανθρώπους, σε φίλες μου, θα σύστηνα σε εσάς σίγουρα. Αν κάποιο το έχει διαβάσει από εσάς, ας μου αφήσει ένα σχόλιο να μου το πει. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω και να βγει 20 λεπτά το βίντεο, θα μπορούσα να μιλάω άλλη τόση ώρα, αλλά ξέρετε ότι δεν θέλω να σας κουράσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να μου αφήσετε ένα σχόλιο, με κάποιο τρόπο να καταλάβω ότι σας άρεσε και να το κάνουμε και σαν σειρά στο κανάλι, κάθε μήνα να μιλάμε για ένα αγαπημένο μου βιβλίο ή ένα βιβλίο που έχω διαβάσει και δεν είναι αγαπημένο μου. Σίγουρα δεν μου αρέσουν όλα τα βιβλία.
Μπορείτε να το φανταστείτε, αλλά στα βιβλία είμαι λιγότερο ξύνη, παιδιά. Από ό,τι στα καλλιτικά έχω να σας πω. Αυτά είχα εγώ να σας πω. Θα σας δω ξανά αύριο. Ποτέ χωρίς την κόρη μου, από τον William Hofer και την Betty Mahmoudi. Να είστε όλες καλά. Σας φιλώ γλυκά.